συνεχίζεται να φουντώνουν έτσι οι διαμαρτυρίες του κόσμου για το Πάσχα. Διαμαρτύρονται οι ειδικοί, διαμαρτύρονται οι γιατροί. Όχι να μην πάει κανένας να κάνει Πάσχα στο χωριό του. Ο κόσμος και οι πολίτες λένε, μας έχει πει η κυβέρνηση, θα πάμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν? Να προετοιμάζει το κόσμος ή όχι? Θα πάει στο χωριό του ή όχι, ή δεν θα πάει? Είναι πραγματικά άξιον απορίας για όλους. Πραγματικά. Ναι. Περιμένουμε να δούμε αν τουλάχιστον αυτή την Παρασκευή οι ειδικοί, αν δεν μας πούνε ευθέως, τουλάχιστον να μας πούνε κατά το ίμιση τι πρόκειται να συμβεί. Φαίνεται λοιπόν στα γρήγορα να σου πω, Φίλιππε, ότι τα κρούσματα και οι αριθμοί δεν έχουν πέσει ακόμα. Αυτό λένε και οι επιδημιολόγοι. Τα αποτελέσματα λένε θα φανούνε μέχρι την Παρασκευή. Άρα θα μας τα πει σε πολύ λίγο για όλα αυτά. Πάμε στη δημοσκόπηση της GPO για την κυβέρνηση, όπου με 12 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία δημοσκόπηση η οποία υπάρχει. Πάμε να μας πεις λίγο τι λένε οι δημοσκόποι. Σκόποι λοιπόν βλέπουν μία επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και αν γίνουν αύριο εκλογές με την απλή αναλογική. Ναι. Μάλιστα με την πρόθεση ψήφου να είναι 12 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και πιο συγκεκριμένα 35,9 ο ΣΥΡΙΖΑ, 35,9 η Νέα Δημοκρατία, 23,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κοινάλ τρίτο με 7%. Τρίτο το κοινάλ, ναι. Τρίτο. Μάλιστα. Ναι. Αλλά με πολλές μονάδες κάτω, 7%. Και 6,5% είναι το ΚΚΕ. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα τόσο ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα με το ΔΕΗ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα τα κόμματα. Έχουμε και λέμε Νέα Δημοκρατία πόσο? Ανοίξω και εγώ μπροστά σας, Λίνα. Τα έχω και εγώ, διότι... Να το δούμε την κάρτα, καλά. Παρακαλώ. Βάλτε φουλ την κάρτα λίγο, να τη δούμε. Παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν, και λέμε νέα... Πάμε λίγο στην προηγούμενη. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η Νέα Δημοκρατία με πόσο? Νέα Δημοκρατία είναι στο 35,9. Ναι. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι... Αυτή είναι η κάρτα, αν βλέπω 23,5 καλά. ΣΥΡΙΖΑ. 23,5 ΣΥΡΙΖΑ. Κινάλ 7%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,4%. Ελληνική Λύση 4%. Μέρα 25 3,4%. Άλλο 4,3%. Λευκό Άκυρο 1,8%. Δεν θα ψηφίσει το 1,7%. Και δεν ξέρει, δεν απαντά το 12%. Πάμε τώρα, γιατί ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιοι είναι οι υπουργοί οι οποίοι είναι δημοφιλέστεροι αυτή τη στιγμή, γιατί για κάποιους από ό,τι φάνηκε χάλασε η εικόνα τους με εξελίξεις και γεγονότα τα οποία είχαμε. Για πάμε να μας πεις. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν όλη την ομάδα. Θέλω να μου πεις 5-10, οι πέντε χειρότεροι υπουργοί κατά τον κόσμο. Τους χειρότερους να ακούσω πρώτα. Από το τέλος λοιπόν προς... Από τον πάτο! Από τον κάτω είναι ο κύριος Σπύρος Λιβανός της Αγροτικής Ανάπτυξης. Στον πάτο, με πόσο? Η Λίνα Μενδώνη, πρώτελευταία, έτσι, υπουργός πολιτισμού. Ναι. Ο κύριος Πικραμένος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αυτό είναι τρίτος από το τέλος. Μάλιστα. Ο Πικραμένος, έτσι. Πικραμένος είναι. Συνέχισε. Όπως επίσης και ο Κώστας ο Σκρέκας, ο οποίος είναι περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος είναι τέταρτος από το τέλος. Και ο άλλος, πέμπτος από το τέλος. Έχουμε και την Κεραμέως, την Νίκη την Κεραμέως, εγώ δεν το περίμενα προσωπικά, αλλά είναι πέμπτη από το τέλος υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων. Γιατί τι έκανε για να είναι στην κορυφή, ρε Τζίφα? Όχι, δεν περίμενα να είναι τόσο χαμηλά. Και τι περίμενες να είναι, που ανοιγοκλούν τα σχολεία και τους έχουν μουρλάνει τους μαθητές και τους γονείς? Τι ήθελες, να της λέει μπράβο ο κόσμος? Άρα οι πέντε χειρότεροι υπουργοί από το τέλος, ξαναλέμε. Ποιοι είναι οι χειρότεροι, ποιους δεν θέλει ο κόσμος, πάμε να τους ξανακούσουμε. Λιβανός, Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο χειρότερος. Τελευταίος, είναι ο χειρότερος. Ο χειρότερος, τον πάτο. Πάμε. Ένα βήμα από τον πάτο. Η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, πρώτελευταία. Πάλι καλά που δεν είναι τελευταία. Ναι, πάλι καλά που δεν είναι και τελευταία. Σώθηκε. Αυτή θα την περίμενα τελευταία. Όπως... Άλλος. Πικραμένος, ο Πάνος ο Πικραμένος, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της Όπως το λέει ο Πάνος ο Πικραμένος, είναι ο κολλητός σου φίλος. Ο Πάνος ο Πικραμένος, λες και πίνει τα τσίπουρα μαζί, όπως το λες. Πάμε. Τρίτος από το τέλος. Τέταρτος είναι ο Κώστας ο Σκρέκας, όπως είπαμε, περιβάλλοντος και ενέργειας, ενώ η Νίκη Κεραμέως, υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων,
πέμπτη από το τέλος. Αυτή είναι η πέντε χειρότερη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, υπουργοί που τους κατατάσσει σε αυτή τη θέση ο κόσμος, οι πολίτες. Πάμε να μας πεις τώρα ποιοι είναι οι πέντε πρώτοι. Πάμε τον πρώτο. Την πρωτιά την έχει ποιος άλλος, ο Νίκος Οδένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Πρώτος Δένδιας. Την δεύτερη θέση την εξακολουθεί να κατέχει ο Βασίλης ο Κικίλιας. Και το λέω γιατί και στην προηγούμενη δημοσκόπηση που πάλι είχαμε να κάνουμε με πρόσωπα, ο Κικίλιας ήταν πάλι μέσα στην τριάδα. Τρίτος. Τρίτος λοιπόν είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας. Ναι. Τέταρτος. Τέταρτος είναι ο κύριος Πιερακάκης, που είναι ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και πέμπτος. Και πέμπτος είναι ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών. Οι υπόλοιποι που πήγαν είναι πιο κάτω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τι θέση έχει, για παράδειγμα. Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είναι να μετρήσουμε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Πολύ κάτω. Πολύ κάτω, είναι κάτω, μάλιστα. Πολύ κάτω. Αυτοί λοιπόν είναι οι πέντε κορυφαίοι υπουργοί για τον κόσμο και οι πέντε χειρότεροι.